Η Τασμανία, η Ζανζιβάρη και η Αλάσκα χαρακτηρίζονται γη του πυρός. Χαρακτηρισμός που μόνο στο άκουσμά του δίνει μυθική διάσταση σε αυτούς τους προορισμούς. Αυτό και μόνο είναι αρκετό, καθώς και δόσεις μυστηρίου και περιπέτειας, κάτι που λείπει πια από τους περισσότερους προορισμούς. Το καλοκαίρι ο νοτιάς φέρνει σε αυτά τα σκληρά και συνάμα μελαγχολικά εδάφη τα χνάρια της φύσης από το πέρασμα των βίαιων ανέμων της. Τα ποτάμια πηγάζουν ψηλά στα αιώνια όρη και μέσα από αυτές τις γιγάντιες καμπύλες της κορδιλιέρας των Άνδεων κυλούν είτε προς τον Ατλαντικό είτε ανοίγουν δρόμο μέσα από φιόρδ που σχηματίζουν για τον Ειρηνικό. Η απουσία φραγμάτων και μόλυνση στη διαδρομή αυτών των ελεύθερων υδάτων προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για να είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τις θαλάσσιες πέστροφες που έρχονται σε αυτά τα ποτάμια για να αναπαραχθούν έχοντας ενηλικιωθεί στη θάλασσα. Ρίο Γκράντε, Ρίο Ριγκουένε, Ρίο Νογκέρα, τόσα ονόματα που έχουν γίνει μυθικά για μας από τις πραγματικά εκπληκτικές πέστροφες που έχουν δώσει. Αλλά δεν είναι όλα ελεύθερα εδώ. Η πλειοψηφία των ποταμών εδώ ανήκει στους ντόπιους αγρότες, τους εσταντσιέρος, που είδαν να φτάνει η Χίνα με τα χρυσά αυγά μαζί με τους Αμερικάνους ερασιτέχνες ψαράδες. Η τιμή για την παραχώρηση δικαιώματος να ψαρέψεις εδώ φτάνει καμία φορά και την εξωφρενική τιμή των $1,000 την ημέρα. Ευτυχώς υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι να οργανώσει κανείς το ταξίδι, αλλά και να αφαιθεί στη ροή και τις ξαφνικές αλλαγές προγράμματος και διαμονής, για να είναι κάθε μέρα μοναδική, με ανακαλύψεις καινούριων σημείων σε παραπόταμους και λίμνες και ασυνήθιστες συναντήσεις. Ένα τέτοιο ταξίδι ψαρέματος θα περιγράψω που έκανα με δύο γασκόνους φίλους μου, τον Μπερνάρντ και τον Σέρτζ. Είχα φύγει από τη Γαλλία μία εβδομάδα νωρίτερα για ανιχνευτικό ταξίδι. Ήθελα να βρω στην Ουσάια τον Ταγκουίτο, έναν μυθικό οδηγό ψαρέματος γνωστό παγκοσμίως που είχα γνωρίσει πριν από μία δεκαετία. Είχαμε γίνει φίλοι στο Λόγκο Εσκολίντο, βόρεια της Ουσάια, και μου είχε δείξει μεταξύ άλλων και ένα μέρος που μαζεύονται κόνδωρες, να είσαι στην κορυφή εκείνου του βουνού ακριβώς στις 5:30 το απόγευμα και να δεις να έρχεται ένας κόνδωρας. Πώς το γνώριζε? Στις 5:31 το τεράστιο πουλί πέταγε ήδη προς τις επόμενες κορυφές. Όταν κατάφερα να συναντήσω τον Ταγκουίτο, φτάνοντας στην Ουσάια, μου έδωσε ραντεβού σε ένα καμπαρέ που χορεύουν τάγκο. Η Ουσάια άλλαξε πολύ. Ο πληθυσμός της διπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Ο τουρισμός ανθίζει, χάρη στην εντέχνη χρήση του τοπικού προσδιορισμού, στην άκρη του κόσμου, την εξάπλωση των Σάιμπερ καφέ και την άφιξη των Αμερικάνων επισκεπτών κατά εκατοντάδες, και η Ουσάια χάνει κάθε μέρα τα χρώματα οικισμού πιονέρων, αλλά ευτυχώς η φύση γύρω της μένει ανέπαφη. Την ημέρα ψαρεύουν, το βράδυ τραγουδούν. Ο Ταγκουίντο είναι και καλλιτέχνης. Το πρωί θα πάμε για ψάρεμα με τον φίλο του, τον Μπαρί, σε μια λίμνη 50 χιλιόμετρα από την Ουσάια. Στην Ευρώπη δεν πετυχαίνει το ψάρεμα αν δεν έχετε ένα δόλωμα τύπου μήγα λευκό. Γιατί εκεί σε αυτά τα νερά τα ψάρια τσιμπάνε σε τέτοιο τύπο δολώματος. Εδώ όμως που τα νερά είναι κρύα και δεν υπάρχει κάποιες φορές άφθονη τροφή, τα ψάρια τσιμπάνε τα πάντα. Επίσης εδώ έχει μικρότερους συντελεστές πολλαπλασιασμού σε σχέση με την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν οι πέστροφες είναι πιο νευρικές στις προσεγγίσεις μας, ανεξαρτήτως του χρώματος και του μεγέθους τους. Exclusivamente por ese color o por esa forma exacta. Por ejemplo, esta mosca que está aquí. Για παράδειγμα, ένα τυπικό δόλωμα στη γη του πυρός, μέσα στο νερό, μοιάζει με βδέλα ή με ένα πολύ μεγάλο σκουλίκι. Παρόλο που πιστεύουν το αντίθετο, τα μεγάλα δολώματα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά εδώ στη γη του πυρός από ό,τι είναι τα μικρά.
Υπέστροφα εξοικονομεί την ενέργειά της κυνηγώντας τα μεγάλα θηράματα. Αν για παράδειγμα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο, τότε σίγουρα θα επιλέξει το μεγαλύτερο. Είναι 9 το βράδυ. Είμαστε μόνοι. Όταν στην απέναντι όχθη παρουσιάζεται ένας γκουάτσο με τα σκυλιά του, δίνοντας την εντύπωση ότι επιστρέφει από πολύ ωραία περιήγηση. Στην όχθη της λίμνης βρίσκεται το Πουέστο, η καλύβα του. Ο Τανγκουίτο είναι μεν ένας μοναδικός οδηγός με απίστευτο ένστικτο και πλούσια εμπειρία, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν βοηθούν. Καμία δραστηριότητα στην επιφάνεια. Μόνο ο Παρίς κατόρθωσε να ξεγελάσει μια εκπληκτική πέστροφα. Ο Σέρτς και ο Μπερνάρντ έφτασαν χθες το βράδυ και οργάνωσαν ένα γεύμα με τον Τανγκουίντο για να γνωριστούν. Καθώς μας συνόδευε στο πανδοχείο μας, πέρασε από το σπίτι του να πάρει τα δολώματά του και η βραδιά πλέον δεν θα τελείωνε, καθώς η συντροφιά θα αντάλλασε για τις υπόλοιπες ώρες εμπειρίες, γνώση και ιδέες. Το πρωί αφήσαμε την Ουσάγια, περνώντας τον αυτοκινητόδρομο Α3, το μόνο δρόμο που επάξια λέγεται αυτοκινητόδρομο στη γη του Πυρός. Και πήγαμε στα βόρεια του νησιού. Η γη του Πυρός είναι μια περιοχή της Παταγωνίας που χωρίζεται από το έδαφος της Νότιο Αμερικής από το πέρασμα του Μαγκελάνου και στο νότιο μέρος του μεγάλου νησιού, La Isla Grande. Το κανάλι Μπέαγκλε διαχωρίζει το σύνορο μεταξύ της Αργεντινής και της Χιλής που μοιράζονται τη γη του Πυρός και τις δύο άλλες πόλεις, την Ουσάγια και το Ρίο Γκράντε, που συγκεντρώνουν το 99% του πληθυσμού. Μετά το Λάγκο Εσκοντίντο, το Λάγκο Φαγκάνο απλώνεται δυτικά προς τον Ειρηνικό ωκεανό, με 100 χιλιόμετρα μήκος και σε κάποια σημεία 100 μέτρα βάθος, μια πραγματική φωλιά για πέστροφες. Αφήνουμε τον αυτοκινητόδρομο και πορευόμαστε νότια. Σκοπεύουμε να συναντήσουμε πριν το βράδυ ένα γκρουπ Γάλλων ψαράδων στις όχθες του ρίου Ειρηνικόεν. Εδώ, στα ανατολικά, ο Ατλαντικός είναι κενός από οποιαδήποτε ανθρώπινη παρουσία. Πρέπει να προσανατολιστείς κατά μήκος της Γκουανακώστε, να διαβάσεις το πέταγμα των μπουλιών, να μαντέψεις τα όρια των Εσκάνσια που τα προσδιορίζουν χιλιόμετρα φράχτη. Ο Σέρζ είναι οδηγός ψαρέματος στην περιοχή του, στη Γαλλία, και ανακαλύπτει τώρα τη γη του Πυρός, για την οποία ο Μπερνάρ του έχει μιλήσει πολύ συχνά και προσπαθεί ήδη να νιώσει το πώς λειτουργεί ένα τόσο διαφορετικό οικοσύστημα, ακόμα όμως δεν το καταφέρνει. Μετά από 5 ώρες διαδρομής, υποχρεωτική στάση στην Εστάντσια Μαρία Λουίζα για τις δηλώσεις εισόδου. Ο ποταμός Ειρηνικόεν διασχίζει αυτά τα 10.000 εκτάρια γης πριν εκβάλει στον ωκεανό. Ο ακριβής αριθμός ψαράδων καταγράφεται, καθώς επίσης και οι ημέρες παραμονής. Ο Μπερνάρντ θυμάται ότι το 1998 έκαναν 12 ώρες για να διανύσουν τα 15 τελευταία χιλιόμετρα, καθώς έπεσαν σε σφοδρή καταιγίδα με οχήματα κινητοποιημένα από το νερό και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή με τα πόδια μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να ξέρουν ακριβώς κατά πού βαδίζουν. Παλιοί φίλοι ξαναβρίσκονται. Καινούργοι συστήνονται. Ο Αλέν είναι ο διοργανωτής του ταξιδιού, παθιασμένος με τη γη του Πυρός και έρχεται εδώ τα τελευταία 12 χρόνια. Το πρωί αφήνουμε τον καταβλισμό για να ανέβουμε κάποια χιλιόμετρα στο ποτάμι. Οι βίαιες καταιγίδες και η έλλειψη του στέρεου εδάφους για να ριζώσει κάτι βαθιά προκαλούν επαναλαμβανόμενες εκατόμβες ξεριζωμένων δέντρων, νοτοφάγη και λίγκας
λιώνουν αργά με το χρόνο και τα αφομοιώνει η γη για να δώσουν τη δική τους εισφορά στη συνέχιση της ζωής, παρόλο που έστω και αν είναι νεκρά, συμμετέχουν ενεργά ντύνοντας τις όχθες του ποταμού. Δεν τσιμπάει. Οπότε θα αλλάξουμε δόλωμα. Θα βάλουμε ένα μεγαλύτερο στρίμερ. Αυτά είναι δολώματα κυρίως για σολομούς, που όμως είναι αποτελεσματικά. Και εδώ λοιπόν θα βάλουμε ένα φτερό μαραμπού για να φτιάξουμε το κλασικό δόλωμα της Παταγωνίας. Δηλαδή ένα φτερό μαραμπού γυαλιστερό, δεμένο με καφέ ή με μαύρο φτερό κόκορα και μαζί με ένα δεύτερο μαραμπού, με εγκύστρια 6 ή 8. Και αυτό είναι το κλασικό δόλωμα. Στο νερό θυμίζει την κίνηση της βδέλας. Είναι πολύ κινητικό και τις περισσότερες φορές πολύ αποτελεσματικό. Άκου, δοκίμασα όλο αυτό το κομμάτι της όχθης και έπιασα αρκετά ψάρια. Εκεί που δεν είχα αποτέλεσμα, άλλαζα δολώματα. Χρησιμοποίησα και αυτά του Ταγκουίτου, που είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά δολώματα. Μοιάζουν με σκαραβαίους. Δεν τα γνωρίζω, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικά. Πραγματικά το απόλαυσα. Δοκιμάσαμε όλες τις τεχνικές, αλλά τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι το ψάρεμα. Τα τελευταία 5 χιλιόμετρα που ο ποταμός Ριγκουένε συναντάει την ακτή για να φτάσει στις εκβολές του βιαστικά μέσα από την παραλία των βράχων. Πιο μακριά, οι τελευταίες απόκριμνες πλαγιές των ακτών του χερσαίου τμήματος της Νοτιού Αμερικής υψώνονται απέναντι στον ωκεανό. Χθες το βράδυ αποφασίστηκε να ψαρέψουμε στις εκβολές που επειδή είναι πιο βαθιά, πιθανό να έχει περισσότερα ψάρια που περιμένουν να φτάσουν πιο μακριά στις ζώνες αναπαραγωγής. Θα τους κοιτάω και θα τους κάνω παρατηρήσεις. Φυσικά, γιατί παραπέρα δεν είναι βαθιά τα νερά και έχει αέρα. Ενώ εδώ είναι πιο βαθιά και απάνεμα. Το ιδανικό δηλαδή. Για να δούμε τι θα καταφέρουν. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούμε κυρίως δυνατά καλάμια. Επτάρια, οκτάρια ή εννιάρια. Εγώ έχω πάρει δύο καλάμια. Ένα 7 και ένα 8 χιλιοστών. Πέρυσι αντιμετώπισα κάποια προβλήματα με τον εξοπλισμό. Καθώς κάθε ποτάμι έχει τις ιδιαιτερότητές του και εγώ χρησιμοποίησα πιο λεπτή μπετονιά με δυνατό καλάμι. Μια μπετονιά 5 χιλιοστών ήταν με καλάμι 8-9 χιλιοστών. Γενικά λειτουργήσε όμως. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ καλύτερο και σε κίνηση, αλλά και σε αριθμό ψαριών. Όταν προσαρμόσουμε τον εξοπλισμό μας σωστά, τότε όλα είναι εντάξει. Οι μπομπίνες που χρησιμοποιούμε είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούμε κι αλλού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε περιθώριο κίνησης σε μια απόσταση 5 μέτρων. Έτσι ώστε όταν τσιμπήσει ένα μεγάλο ψάρι σε ένα ποτάμι σαν το Ρίο Γκράντε που έχει πλάτος 30 με 50 μέτρα, να χρησιμοποιήσουμε όλο το μήκος της μπετονιάς.
αλλά φυσικά να έχουμε και ένα περιθώριο να κινηθούμε, ώστε να το τραβήξουμε και να έχουμε στην πομπίνα ένα πολύ καλό μηχανισμό για να μπλοκάρει και να κουράσει το ψάρι. Χωρίς φυσικά εμείς να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια και δύναμη. Εγώ λοιπόν αυτό κάνω πάντα όταν έρχομαι σε αυτά εδώ τα νερά και πιστέψτε με, έχω βγάλει πολλά ψάρια με αυτόν τον τρόπο. Ψάρια για τα οποία είμαι περήφανος. En le travaillant soi-même à la main. Voilà. Ça vrai Λίγο πιο πέρα, ο Ρομπέρ ψαρεύει το ρομπάλο, ένα μοναδικό ψάρι που μπαίνει από τη θάλασσα στις εκβολές. Το ρομπάλο δεν ξέρω αν υπάρχει στις δικές μας θάλασσες, αλλά θυμίζει λίγο μπακαλιάρο. Όπως και με τον μπακαλιάρο, μπορούμε να πιάσουμε ένα ρομπάλο 10 ή 15 κιλών. Οι λάτρεις του ψαριού υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι νοστιμότερο και από την πέστροφα. Τα βρίσκουμε συνήθως στις εκβολές των ποταμών. Είναι κυρίως ψάρι της θάλασσας. Και εδώ μπορούμε να το πιάσουμε πολύ εύκολα. Με κάθε τρόπο. Είναι ψάρι που στα ιχθυοπολία το συναντάμε πολύ εδώ στη γη του πυρός. Voilà, qu'on trouve beaucoup en terre de feu. Κιλά. Έρχομαι εδώ στη γη του Πυρός τα τελευταία 12 χρόνια και ανακάλυψα αυτόν τον ποταμό πριν από 7 χρόνια. Από τότε ερχόμαστε κάθε χρόνο και το ονομάσαμε το ποτάμι των Γάλλων και ερχόμαστε εδώ γιατί είναι φθηνά, ενώ το Ρίο Γκράντε που είναι πιο ακριβό είναι γεμάτο Αμερικάνους.